Χουτ και Σαν Αντώνιο Σμέρς έρχονται από αυτά αντιμέτωποι εδώ στο κλειστό του Σπάρτακου. Με την Χουτ να είναι εκείνη που έχει την πρώτη επίθεση στο παιχνίδι. Η Χουτ με ρεκόρ 12-1 στο πρωτάθλημα της Master League. Ενώ θα στοχίσει στο πρώτο σου το Χανιώτης. Η Χουτ βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Και σήμερα βρίσκεται απέναντί της τους Σαν Αντώνιο Σμέρς, οι οποίοι με ρεκόρ 2-11 βρίσκονται στην ουρά της βαθμολογίας. Θα γίνει το λάθος από τον Μουσιόπουλο. Συχνέως εξελί για 3, δεν θα μπει στο καλά του μπάλα. Μάζευε το rebound ο Νίκας. Διονυσόπουλος. Μπάλα στο πλάι. Γυρίζει, εκτελεί, θα στοχίσει. Ο Μουτσιόπουλος σε επιθετικό rebound και το πρώτο καλάθι στο μάτσι είναι γεγονός από τον Γουρλίτη. 0-2. Ανοίγουν το σκορ οι φιλοξενούμενοι. Λάσκας. Χανιώτης από το πλάι. Σαρίς. Ψάχνει επιλογές. Συχνέως. Λάσκας με το δεξί. Δεν θα μπορεί να βρει στόχο. Διονυσόπουλος κατεβάζει. Έχει πάνω του τον Μένο. Κουρλίτης. Βολεύεται, αφήνει δίπλα του εκεί ωραία πάσα από τον Βουρλίτη, η οποία θα γίνει ασίστ από τον Μανδρώνη. 0-4. Εκτέλεση γρήγορα από τον Σαρή, θα ευστοχίσει και θα κάνει το 3-4 με την τρίποντη εκτέλεση. Μανδρώνη. Θέλει από αρκετά μακριά, δεν θα απαντήσει. Θα βγουν γρήγορα στην επίθεση οι γηπεδούχοι. Λάσκας με το δεξί, θα αφήσει την παράδειγμα καλά στο προσπέρασμα για τους γηπεδούχους. 5-4. Γιονυσόπουλος. Μουρλίτης. Ένα πλησιά στο καλάθι. Μια δύσκολη προσπάθεια. Κατέβαζε το rebound του Λάσκας. Θα έχει επιλογές. Αφήνει τον Σιχνέο. Έχουμε ένα χτύπημα εκεί. Σταματάει η διαιτητή στην φάση. Καθώς βρέθηκε σε έδαφος ο Βουρλίτης. Κουτσένι. Θα ελπίσουμε όλα να είναι καλά. Για τον παίκτη των Σαν Αντώνιο Σμέρς. Ο οποίος συνεχίζει κανονικά στο παρκέ. Χανιώτης. Δεν ήρθε το καλάθι για την Χουτ. Η διείσδυση και το φάουλ επάνω στον Νίκα, ο οποίος θα πάει στη γραμμή των βολών. Νινιός τώρα στο παρκέ για τους Σαν Αντώνιο Σμέρφς. Πήρε τη θέση του Γουρλίτη, ο οποίος χτύψε στην προηγούμενη φάση. Άστοχος στην πρώτη. Θα στοχίσει και στη δεύτερη. Νέος, ζητάει και παίρνει. Χαρίς, θα πάρει το τρίποντο, θα ευστοχίσει. 8-4. Με το δεύτερο τρίποντο του Σαρή, ο οποίος ξεκινάει ζεστός. Νινιός. Μουτσιόπουλος. Θα απαντήσει με τη βοήθεια του ταμπλό. 8-7.
Μένος Λαφκάς, Χανιώτης, Κυφνέος, θέλει να περάσει τον Λαφκά, έχουμε φάουλ από τον Μουτσιόπουλο. Τον έβαλε πλάτη εκεί ο Λαφκάς, τον δυσκόλεψε και τελικά έκανε το φάουλ. Πρώτο μαδικό για τους Σαν Αντώνιο Σπέρς, ένα και γηπεδοχή. Σαρίς, 6-4 λεπτά ακόμα από τη γωνία, η εκτέλεση και το τρίποντο για Χίρος Χανιώτη για το 11-7. Ψάχνει την παίκτη, βρίσκει τον Ινιό. Θα πάρει το τρίποντο και θα στοχίσει. Κοιτάει ο Σαρίς. Θα πάρει και αυτό το τρίποντο και θα βάλει και αυτό το τρίποντο. 14-7. Καυτός ο Σαρίς, ξεκινάει πολύ καλά το παιχνίδι για τη Χουντ, έχοντας πετύχει μέχρι στιγμής 3 τρίποντα. Θα έρθει και το καλάθι από τον Διονυσόπουλο και εδώ 14-9. Γρήγορη επίθεση από την Χουντ, αλλά στο επιθετικό rebound και θα πετύχει το καλάθι ο Χανιώτης. 16-9. 4-43 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Διονυσόπουλος θα κάνει βήματα. Λάθος για τους φιλοξενούμενους. Παίρνει ο Σαρίς. Περνάει την πάσα στον Λάφκα και εκείνος θα οδηγήσει στη γραμμή των βόλων. Δεύτερο ομαδικό για τους Smurfs. Έτοιμος για την πρώτη. Θα στοχίσει. Λαφκάς έχει ακόμα μία προσπάθεια. Θα τη χάσει και αυτή, rebound ψηλότερα από τον Νικάτς, αλλά θα γίνει το λάθος, είναι ο λάθος από τους Σμερς και ο Μένος θα κάνει το 18-9. Κιόπουλος, μια δύσκολη προσπάθεια, καλάθι, 18-11. Σαρίς θα πάρει και ακόμα ένα τρίποντο, θα στοχίσει αυτή τη φορά. Μαυρώνης βγάζει έξω στον Νίκα. Νιμιός πάει πάνω το Σαρίς, θα δυσκολευτεί εκεί ο Νιμιός και θα στοχίσει. Μενός επιμένει, πάει μέχρι μέσα, έρχεται εκεί για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Χανιώτης και να κάνει το 20-11. Σε 9 η διαφορά. Γιονυσόπουλος από τα αριστερά. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, μάζεται το rebound ο Λαφκάς. Σαρίς, ωραία assist για τον Λαφκά, θα την εκμεταλλευτεί εκείνος. 22-11. Σε διψήφιο αριθμό η διαφορά για πρώτη φορά στο μάτς. Πιέζει το Διονυσόπουλος και θα χάσει. Μένος κρατάει. Δίνει στον Συχνέο για εκείνος θα τελειώσει τη φάση, 24-11. Στο σύν 13 φτάνουν οι γηπεδούχοι. Μένα έχουμε και το τρίποντο άστοχο από τους Smurfs. Συγκεκριμένα από το Μανδρόνι. Αλλαγές τώρα για τις δύο ομάδες. Εκτέλεσε το παρκέ ο Βουρλίτης για τους φιλοξενούμενους, ενώ στο μάτς περνάει ο Θεοδόρου για την Χουντ.
προπονητής. Ο Σιόπουλος ανενόχλητος θα πάρει τον σουτ και θα το βάλει. 24-13. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Η Χουτ έχει τη διαφορά. Έχει το προβάδισμα. Ένα θα γίνει τώρα το κλέψιμο για τους φιλοξενούμενους. Μουρλίτης. Κρατάει, αφήνει στον Νικά. Μινιός. Μαντρώνης, εκτός οροπίας το σουτ. Χανιώτης αφήνει στον Σαρή. Δεν περνάει πάσα του προς τη Γουέιν. Παρενέβη και ο Γουρλίτης και έβγαλε έξω στην μπάλα. Επίθεση 11 δευτερολέπτων για την Χουντ. Χανιώτης εκτελεί υποπίεση, θα βρει σιδερό. Συνεργασία για τους Σμερς, δεν θα φέρει κάτι. Από τα δεξιά θα πετύχει το καλάθι ο Συφνέος. 26-13. Τα 9 δευτερόλεπτα ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Το σουτ του Μουτσιόπουλου δεν είναι καλό. Λασκάς. Θεοδόρου, δίνει και πάλι στον Λάφκα. Θα να βάλει πλάτη εκείνος, πάει βοήθεια. Προσπαθεί να συγκρατήσει. Σαρής, η εκτέλεση από την γωνία. Δεν θα βρει στόχο ο Χανιώτης. 21 δευτερόλεπτα όλα για τους Σαν Αντώνιο Σπερ. Ουρλίδης κρατάει. Νικάς. 9 δευτερόλεπτα ακόμα, εκτελεί λίγο και πίσω από την το ύψος των βολών. 5 δευτερόλεπτα. Συχνέως θα πάρει το φάουλ. Έχουν φάουλ να δώσουν οι Σπερς. Καθώς αυτό ήταν μόλις το τρίτο, έχουν ακόμα ένα φάουλ να κάνουν οι φιλοξενούμενοι. Με 2,9 να απομένουν. Σαρής παίρνει, εκτελεί για 2, θα στοχίσει. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Χουντ Σαν Αντώνιο Σπερς, 26-13. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο μόλις ξεκίνησε. Φιλοξενούμενος να είναι στην επίθεση, Νινιός πάει προς τα μέσα, θα πετύχει το καλάθι. 26-15. Χαρίς. Δυσκολεύεται εκεί ο πρωτόγερος. Θεοδόρου. Μασουράκης εκτελεί, δεν θα βρει στόχο. Κρατάει. Παίρνει το rebound το Γουρλίτης. Όχι, με συγχωρεί, το Μαντρώνης. Και ο Νησόπουλος. Τώρα είναι ο Γουρλίτης. Διονυσόπουλος θέλει να πλησιάσει με το δεξί, δεν θα πετύχει το καλάθι. Γρήγορα στην επίθεση η Χουντ. Δεν θα καταφέρει να πετύχει κάτι ο πρωτόγερος. Μανδρώνης. Στη γωνία το σκέφτηκε αλλά θα το πάρει τελικά και καλά θα κάνει. Εκτέλεσε ο Πανόπουλος. Για το 26-18. Δεν περνάει η πάσα του Νινιού. Προϋποθέσεις εφνιδιασμού εδώ για την Χουντ. Θεοδόρου. Περιμένει τους παίκτες του Σαρής. Δεν θα τους βγουν οι τρίπλες. Διονυσόπουλος κρατάει. Εκτελεί και πάλι ο Πανόπουλος, θα το βάλει τώρα. Ο
ρίχνουν τώρα κάπως στον ρυθμό οι φιλοξενούμενοι. Θεοδόρου, Μασουράκης, Πρωτόγερος. Βλέπει και την πάσα ο Πανόπουλος και θα την κόψει. Μαδρώνης, θέλει γρήγορα στην επίθεση με το δεξί, δεν θα καταφέρει να πετύχει κάτι. Χαρίς, μπερδεύεται και από τα δικά του χέρια καταλήγει εκτός η μπάλα. Αλλάγει για τους Smurfs. Θα περάσει το μάτσο ο Μποχωρίδης. Θα πάρει την θέση του Νινιού. Έχει πάνω τον Σαρή, δεν πρέπει να υπάρχει για τον Μποχωρίδη. Κλέψιμο για τον Θεοδόρου, ο οποίος θέλει να βγάλει γρήγορα στην επίθεση του Φουτ. Καλάθι και φάουλ από τον Πρωτόγερο. Έχει μια συμπληρωματική βολή ο παίχτης της Χουντ, ο οποίος έκανε το 28-18, πήγε για πάλι την διαφορά στους 10. Και αυτό ήταν ευκαιρία να την πάει στους 11. Δεν θα το κάνει, καθαρίζει το ριμπάντο ο Μποχωρίδης. Μαδρώνης, θέλησε να βρει τον Πανόπουλο, αλλά δεν κατέληξε ποτέ σε κύριο Νιμπάλα. Είδε το κόψιμο του Πρωτόγερου. Η μπάλα βρήκε σε πόδι αντιπάλου. Ανανέωνε τώρα ο χρόνος. Θεοδόρου. Ένος, δύο δευτερόλεπτα, πρέπει να εκτελέσει, βλέπει το ρολόι, εκτελεί. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Το rebound καταλήγει στη χέρια, να δούμε. Οι μάχες εκεί, ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Τελικά οι Smurfs γίνουν νικητές. Γιωσόπουλος. Πανόπουλος, Σιόπουλος. Στέκεται, εκτελεί, θα στοχίσει. Θεοδόρου γραφώνει το rebound. Και την assist στον Λάχα, όχι δεν θα γίνει assist, αλλά ήταν πολύ ωραία η σκέψη του Θεοδόρου. Ωστόσο ο Λάχας αστόχησε από κοντά και συνέχεια έγινε και το φάουλ. Πρώτο ομαδικό των γηπεδούχων. Να θυμίζουμε έχουν και οι Smurfs στο δεύτερο δεκάλεπτο, για το οποίο θέλουμε ακόμα 5:45. Νινιός βρίσκει τον Διονυσόπουλο. Απανωτές προσποιήσεις, Λάχας θα κάνει το κλέψιμο και έχουμε το φάουλ από τον Βουρλίτη. Δεύτερο ομαδικό τώρα για τους Smurfs. Θα πάρει την εκτέλεση ο Μένος, δεν θα το βάλει. Διονυσόπουλος περνάει ωραία. Διονυσόπουλος. Πάλι ο Διονυσόπουλος. Σταματάει, εκτελεί, θα στοχίσει. Μαρκουράκης ανέβαζε ταχύτητα. Παίρνει και πάλι. Εκτελεί και θα το βάλει. 30-18. Σιόπουλος, δημάς το πλάι, εκτελεί για τρεις, θα βρει σίδερο. Yeah.
Επομένως, πάει εκεί στο Μπούγιο, δυσκολεύεται και η μπαλά βγαίνει έξω στον Θεοδωρού. Εκτελεί για τρεις ανενόχλητος ο πρωτογέρος και θα βρει στόχο. Νίκας και Ρούσος θα περάσει στο παρκέ για τους Σμέρφς. Ενώ ο Χανιώτης επιστρέφει για την Χουν. Υπηρετήσε στη Λάχα. Μουσιόπουλος πάνω στον Μασουράκη, ο οποίος θα του κάνει το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό για την Χουν. Από δύο έχουν οι δύο ομάδες. Πάσα, θα έρθει το καλάθι, θα έρθει και το φάουλ από τον Μποχωρίδη, ο οποίος θα κάνει το 30-20 και θα πάει και στην γραμμή των βολών. Εκτελεί, θα τη χάσει. Οργανώνει Μασουράκης, Θεοδόρου στη γωνία. Έχει γίνει ένα λάθος εκεί με το χρονόμετρο. Χανιώτης, εκτελεί και εύστοχη, 32-20. Γίνεται ο Ρούσος, θα γίνει τελικά το κλέψιμο. Γρήγορα στην επίθεση Χουν και ο Χανιώτης αυτούς την παράσε καλά του. Το 34-20. Ο Χωρίδης. Με υποθέσεις ευνηδιασμού εδώ για την Χουν, ανοιχτό γήπεδο και καλά του. Από τον Μένο. 36-20. Στο συν 16 πλέον η Χουν, η οποία εντάξει είναι το φαβόρι στο σημερινό μάτς. Αλλά καμία ομάδα δεν κερδίζει τα μάτς πριν αυτά τελειώσουν. Αν είσαι φαβόρι πρέπει να το αποδείξεις μέσα στο γήπεδο. Νίκας, βάζει την πλάτη, θα να καταφέρει να πετύχει κάτι. 4-2 τώρα και έχουμε βήματα. Πέταξαν την ευκαιρία τους οι γηπεδούχοι με αυτό το λάθος και έτσι δίνουν την κατοχή. Με 2 λεπτά να απομένουν ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μουσιόπουλος, πείτε, θα βρεθεί στο έδαφος, θα πάρει και το φάουλ από τον Μασουράκη. Συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά για τους γηπεδούχους και έτσι ο Μουσιόπουλος θα εκτελέσει 2 βολές. Μέσα η πρώτη. Εκτελεί και την δεύτερη, θα την βάλει και αυτή. 36-22.
Θεοδόρου, Μασουράκης, είδε την κίνηση του πρωτόγερου και εκείνος θα πάρει το σφύριγμα. Τρίτο ομαδικό για τους Smurfs και στην στις βόλες πάει ο πρωτογερός. Θα χάσει την πρώτη. Θα βάλει τη δεύτερη. Τα 7-22, ένα λεπτό ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο, σταθερά μπροστά η Χουτ. Μουσιόπουλος, η μπάλα βρήκε στα χέρια του Χανιώτη. 6 δευτερόλεπτα για τους Smurfs. Ζητάει και παίρνει ο Βουρλίκης. Έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Βουρλίτη, ο οποίος στην προσπάθειά του να ξεμαρκαριστεί από την πίεση του Θεοδόρου τον έσπρωξε αντικανονικά και έκανε την παράβαση. Πρωτογερός νέος, σταματάει, εκτελεί, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα, θα φτιάξει εδώ ο Συφνέος, 49 δευτερόλεπτα ακόμα. Μουρλίτης, πάει προς τα μέσα με τα αριστερό, δεν θα πει κάτι. Συφνέος, περνάει η πάσα του, δεν την εκμεταλλεύεται ο πρωτόγερος. Θεοδόρου, πετάει για τυχή. Θα κάνει το κλέψιμο. Ωραία συνεργασία και καλά για τη Χουν από τον πρώτο γερό. 39-22, 14 δευτερόλεπτα τώρα για τους φιλοξενούμενους. Μαδρώνης, 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Κοιτάει το ρολόι, μόνο θα αναλάβει και στην εκτέλεση. Μαδρώνης για 3, υποπίεση, δεν είναι καλή προσπάθεια. Βγήκε άμυνα από τον πρώτο γερό. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου με την Χουτ να προηγείται 39-22 τον San Antonio Smurfs. Ξεκίνησε και το τρίτο δεκάλεπτο με την Χουτ στην επίθεση. Χουτ η οποία προηγείται 39-22. Με στιγμής δεν έχει συναντήσει κάποια αντίσταση από τους Smurfs, ενώ έχουμε και το καλάθι για το 41-22. Τον Χανιώτη. Μουτσιόπουλος. Χεραπώνει την μπάλα ο Λάφκας. Παρακινδυνεύει με την πάσα, δεν πέρασε. Διονυσόπουλος κρατάει πόδι από τον Συφνέο. Η κατοχή παραμένει στους Smurfs. Μουτσιόπουλος παίρνει την εκτέλεση, Χανιώτης κραπώνει το rebound. Συφνέος. Χανιώτης εκτελεί για 3. Σταθεί άτυχος, αναπηρήθηκε και 2-3 φορές την μπάλα στο Στεφάνι και κατέληξε εκτός. Μινιός, βάζει πλάτη, κλείνεται από 2, Νίκας. Ήθελε να παίξει με τον Διονυσόπουλο, αλλά η πάσα του δεν ήταν και τόσο καλή. Συφνέος αφήνει στο Σαρή. Χανιώτης. Συφνέος για 2. Δώσει βέβαια την προσπάθειά του. Διονυσόπουλος.
Χρυσόπουλος αναλαμβάνει την εκτέλεση και θα το βάλει. 41-25. Από τον Νιόνιοβιτς. Θα γίνει το λάθος για την Φουτ. Μαντρώνης, Διονυσόπουλος, συνεργάζονται οι δυο τους. Δεν θα έρθει το καλάθι. Φλόουτερ εύστοχο. 43-25. Σπίγμα, έχουμε βήματα από τον Διονυσόπουλο. Χαρίς. Χαμηλή η πάσα του, η μπάλα καταλήγει εκτός και είναι για την Χουντ. Ανανεώνεται ο χρόνος καθώς βρήκε σε πόδια αντιπάλου. Η εκτέλεση έφτασε για 2 από τον Σιφνέο. 45-25. Στο συν 20 πλέον η Χουντ. Αλλά ο Μαντρώνης θα τη ρίξει πάλι στους 18. 45-27. Πανιώτης αποφασίζει να εκτελέσει και καλά κάνει. 47-27. Διονυσόπουλος εκτελεί και το βάζει ο Μαντρώνης. 47-30. Μένος κάνει και την ισορροπία του. Μαντρώνης, γρήγορη επίσκεψη για τους Σπερς. Συγκράτει ο Διονυσόπουλος. Μουσιόπουλος εκτελεί και ευστοχή. 47-32. Νέος Χανιώτης βλέπει τον Μένο. Λάφκας τώρα. Εκτέλεση για 3, αστοχή από τον Σιφνέο. Διονυσόπουλος δεν μπορεί να συγκρατήσει μετά την μακρινή πάσα του Νινιού. Σιφνέος και φεύγει ωραία και πάει μέχρι το καλάθι για το 49-32. Εκτέλεση για 3, θα του κάνει το χατήρι πάρα του Μαντρώνη. Εκείνος θα γράψει το 49-35. Χαρίς θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Αλλά καταλήγει εκτός και είναι για τους φιλοξενούμενους. Το γερό στο μάτς για τους γηπεδούχους. Νινιός, Διονυσόπουλος. Έχει πλάτη. Προσποιήσεις. Βρίσκει πάνω τον Λάφκα. 8 δευτερόλεπτα για τους Σπερς. Έχουμε το φάουλ. Το οποίο έγινε από τον Χανιώτη. Είναι ήδη στημένος στην γραμμή των βολών ο Νινιός για να λάβει αυτές τις δύο βολές. Θυμίζουμε σαν Αντώνιο Σπερς. Προχωρείται από τη νίκη κοντά στους Τζόκερς. Ενώ από την άλλη η Χουντ μετράει ένα σερί 11 συνεχόμενων νικών. Έτσι
οι δύο ομάδες θέλουν να συνεχίσουν με νίκη τις υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, μία να το καταφέρει, 49-36 σκορ. Μετά την μία εύστοχη βολή. Πιέζει ο Νίκας. Καρίς. Θα πάρει το φάουλ. Πρώτο ομαδικό για τους Smurfs στο τρίτο δεκάλεπτο. Σαρίς, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Σαρίς αποφασίζει να πασάρει. 4 δευτερόλεπτα για την Food. Χανιώτης αναλαμβάνει την εκτέλεση, θα βρει Βιστάκη. 52-36. Πολύ καλή άμυνα από τον Λάφκα. Μακρινή πάσα του Σαρή. Πάει μέχρι μέσα ο πρωτόγερος. Θα πετύχει το καλάθι για το 54-36. Νιός για 3, 54-39. Κρατάει ο Μένος, δεν θα περάσει πάσα του. 2 με 3 η Σμερφ, Γιονυσόπουλος κάποιες επιλογές. Η εκτέλεση για 3 άσχεση από τον Μαντρώνη. Το δεξί θα τελειώσει, πάση ο Χανιώτης. 56-39. Μουσιόπουλος, Γιονυσόπουλος από κοντά. Rebound του Χανιώτη. Μένος. Σαρίς, εκτελεί για 3, θα στοχίσει, rebound, επιθετικό. Μένος από τα αριστερά και μπροστά από τον Διονυσόπουλο, ο οποίος τον δυσκόλεψε λίγο στο τελείωμά του. Διονυσόπουλος θα πετύχει ο καλάθι, 56-41. 33 δευτερόλεπτα από μένα ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Η εκτέλεση έστωση από τον Μένο με το 58-41. 19 δευτερόλεπτα τώρα. Κρατάει ο Νίνιος. Μαντρώνης Γιονυσόπουλος θα πάρει το τρίποντο, δεν θα το βάλει. 8 δευτερόλεπτα για την Food. Πρωτόγερος. Με το φάουλ σταματάνε το χρόνο οι Smurfs. Δεύτερο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έχουν άλλα δύο φάουλ να δώσουν. Το τρίτο δεκάλεπτο, Σαρίς εκτελεί για 3, άστοχος. Γιατί φτάνουμε στο τέλος του τρίτου δεκάλεπτου. Φουτ Σαν Αντώνιο Smurfs, 58-41. Σφύριγμα και ξεκινάει το τέταρτο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει στο σύν 17 στην Χουτ με το σκορ στο 58-41. Πανόπουλος παίρνει ένα πολύ μακρινό σουτ, πυροβόλησε από αρκετά μακριά ο Πανόπουλος. 58-44. Το ήθελε και το πήρε ο παίχτης των Spurs και το έβαλε στην τελική. Θα πάρει την εκτέλεση ο πρωτόγερος. Θα στοχίσει. Πανόπουλος.
Κουρλίτης, δυσκολεύεται, θα στο σκηθεί. Μακρινή πάσα για τον πρωτόγερο και εκείνος δεν θα δυσκολευτεί να κάνει το 60-44. Νινιός. Κουρλίτης. Από τα αριστερά θα βρει στόχο. 58-46. Φαουλ στον Θεοδόρου. Το έκανε ο Βουρλίτης, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Όχι, ο Διονυσόπουλος. Είναι εκείνος που είπε πέσει στην παράβαση. Θα στοχίσει στην πρώτη. Θα βάλει τη δεύτερη. 59-46. Σιόπουλος. Διονυσόπουλος. Θα βρει σίδερο. Θεοδόρου, Ταρίς, έχουμε βήματα από τον παίχτη της Χουντ. Σταματάει τώρα το μάτς για να φτιάχτει κάτι εκεί με τα στρώματα του γηπέδου. Όλα έτοιμα και ξανά έχουμε δράση. Σιόπουλος. Ψαρίς θα κάνει το κλέψιμο. 3-2 στην επίθεση. Και θα έρθει το καλάθι για κύρος πρωτογερού. 61-46. Μπορείτε. Νίνιος θα αστοχίσει. Λασκάς μαζεύει το rebound και αφήνει στον Θεοδόρου να οργανώσει. 7-25 για το φινάλε, η Χουτ κρατάει σταθερά το προβάδισμα. Πρωτόγερος Λαύκας, με φεύγει ωραία, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μουσιόπουλος κλέβει, αλλά αντικανονικά ο Λαύκας. Είναι το πρώτο μαδικό για την Χουντ. Γιαννισόπουλος δεν περνάει η πάσα του. Θα γίνει το κλέψιμο για την Χουντ, η οποία θα βγει γρήγορα στην επίθεση. Ωραία συνεργασία, αλλά θα κάνει βήματα ο Μασουράκης. Και μια προειδοποίηση για τεχνική ποινή από τον διαιτητή, καθώς ο Μασουράκης διαμαρτυρήθηκε για το τελευταίο στήριγμα. Μουσιόπουλος προσποιείται. Μουσιόπουλος, τρεις αντίπαλοι πάνω του, θα πάρει την εκτέλεση. Η κατοχή είναι για ποιους, για την Χουντ, λέει ο ρέφερι. Λάσκας, Μασουράκης, γυρίζει, δεν θα πετύξει το καλάθι, μαζεύει τον Διονυσόπουλος.
Μουνιός. Πανόπουλος ανενόχλητος εκτελεί για 3 και θα το βάλει. 63-49. Σαρίς θέλει να απαντήσει και θα έρθει η απάντηση, επιθετικό rebound και καλάθι από τον πρώτο γερό. 65-49. Μουρλίτης, Λινιός, εκτελεί 65-52. Στους 13 η διαφορά. Θυμίζουμε. Έχει φτάσει ακόμα και στο σύν 20 η Hood. Εδώ ο Σάρης με το floater θα κάνει το 67-52. Διονυσόπουλος, έδαφος ο Μουτσιόπουλος. Λινιός. Εκτελεί ανενόχλητος, θα βρει σιδερό. Τέσσερα και 36 για το φινάλε. Σταθερά. Η Χουντ έχει το προβάδισμα στα χέρια της. Και είναι κοντά στην 13η νίκη της στην σεζόν. Νέος εκτελεί υπό την πίεση του Πανόπουλου. Θα πετύχει κάτι. Ενώ Χανιώτης και Μένος θα επιστρέψει το παρκέ για τους Ρουζ. Λινιός θέλει να πάει μόνος του μέχρι μέσα, θα τα καταφέρει. 67-54. Χανιώτης για 3. 70-54. Το δεξί έχασε ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι ο Μπουρλίτης και ο Χανιώτης από την άλλη δεν θα δυσκολευτεί, δεν θα λαθέψει με το 72-54. Και φεύγουν και πάλι οι γηπεδούχοι. Πανόπουλος δεν θα βρει στόχο. Νέος, Μένος. Χανιώτης, θα κάνει το κλέψιμο Λινιός. Πάει μόνος του με το δεξί, ούτε τώρα θα τελειώσει τη φάση. 2.50 ακόμα απομένει για το φινάλε. Γρήγορη επίθεση και ο Χανιώτης θα κάνει το 74-54. Στο συν 20 και πάλι η Χουντ, η οποία είναι αγκαλιά με την νίκη. Είπαμε στο σημερινό μάτς, ήταν το φαβορί κοντά στην τελευταία ομάδα του Όμιλου. Ενώ ο Διονυσόπουλος θα κάνει το 74-56. Νέος ζητάει το screen, θα το πάρει. Εκτελεί και έφτασε 76-56. Πάει προς τα μέσα με το αριστερό, θα τελειώσει τη φάση με επιτυχία. 76-58. Μαζεμένες αλλαγές για τους Smurfs. 1.50 για το φινάλε. Ο
Κανιώτης, Μασουράκης, από το τελείωμα. Προύσος αφήνει στο Διονυσόπουλο, εκείνος θα πάρει την εκτέλεση και θα βρει στόχο. 76-61. Θεοδόρου οργανώνει. Μασουράκης, έχει λίγο χώρο, θα τον εκμεταλλευτεί, όχι. Μάζευε το rebound ο Νίκας, ενώ πήγαμε και στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Διονυσόπουλος πάει μόνος στη φάση, θα στοχίσει. Συχνέως, θέλουν να πούν και πάλι γρήγορα μπροστά οι γηπεδούχοι. Συχνέως πιέζεται. Η μπάλα θα φτάσει στον Θεοδόρου. Πανιώτης είναι μόνος στη γωνία. Δεν θα τιμωρήσει την αντίπαλη άμυνα, θα έρθει στο καλάθι, όχι. Με τη δεύτερη θα έρθει στο καλάθι, θα έρθει το φάουλ για τον Μασουράκη. 78-61. Δείχνει το ρολόι. Η Χούντ θα πανηγυρίσει την 13η νίκη της. Από την άλλη, σαν Αντώνιος Μέρση δεν θα γλιτώσουν την 12η τα στη σεζόν. Θα στοχίσει ο Μασουράκης. Μητσιόπουλος θα πάρει το τρίποντο. Θα στοχίσει και αυτός. Δεν νομίζω ότι θα γίνει επίθεση από την Χούντ. Απλά θα πέρασει το κέντρο ο Μένος και αυτό θα γίνει. Φινάλε λοιπόν, νίκη για την Χούντι, 13 στο πρωτάθλημα, έτσι. Οι Ήρωες ανέβουν στο 13-1, από την άλλη σαν Αντώνιος Μέρς. Θα γνωρίσουν την 12η ήττα τους στην σεζόν και θα πέσουν στο 2-12. Αυτά λοιπόν από εδώ, από το κλεισό του Σπάρτακου. Χούντι σαν Αντώνιος Μέρς, 78-61.